Ακολουθούν ειδήσεις σε τίτλους. Έφτασε η ώρα της κάλπης για τη Νέα Δημοκρατία από την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Αναμένεται να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Παράλληλα, συνεχίζονται οι δηλώσεις υποστήριξης των στελεχών του κόμματος στους διεκδικητές του χρήσματος. Η Μερίδα διοργάνωσε χθες το δίκτυο φορέων ατόμων με ειδικές ανάγκες Ετωλοακαρνανίας στο αμφιθέατρο της Νομαρχίας Ετωλοακαρνανίας. Κεντρικό θέμα της ημερίδας, ζώντας το όνειρο της αναγέννησης και στόχο τη δημιουργία ξενώνα. Βασική επιδίωξη όλων των παριστάμενων είναι η δημιουργία ενός ξενώνα στο Μεσολόγγι που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί άτομα με αυτισμό. Συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Νίκου Πολύζου, των βουλευτών του νομού Ετωλοακαρνανίας, του διοικητή του νοσοκομείου Μεσολογγίου Κώστα Κονίδα, καθώς και των γιατρών, αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων του νοσοκομείου. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο Χατζικώστα, τόσο με τις εγκαταστάσεις όσο και με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά ο Γενικός Γραμματέας. Ληστείες σε δύο καταστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών έγιναν στο Μεσολόγγι και την ΑΦΠΑΚΤΟ. Δεκάδες τηλεοράσεις, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές αλλά και χρηματικά ποσά ήταν η λία των ληστών. Έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών και των δύο ληστείων διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου. Για το ρυθμιστικό σχέδιο Πάτρας αλλά και τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα την περασμένη Τρίτη μεταξύ των τοπικών φορέων και των μελετητών που ασχολούνται με τον πολεοδομικό ιστό που αναπτύσσεται στα ευρύτερα πλαίσια του Δήμου Πατρέων, μίλησε στην Κάμερα του Λεπάντου ο Δήμαρχος Αντιρίου Γιώργος Κολοβός. Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του κτηρίου του νηπιαγωγείου Κύρος του νομού Φωκίδας, καθώς τη Δευτέρα υπεγράφησαν τα συμβόλαια αγοράς του οικοπαίδου. Ο νομάρχης Φωκίδας Νίκος Φουσέκης δήλωσε στο Λεπάντο ότι με την ανέργεια του νηπιαγωγείου αναμένεται να δοθεί οριστική λύση σε ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Για αύριο Σάββατο, τοπικές βροχές στα δυτικά και πιθανόν στα βόρεια. Άνεμη δυτική νοτιοδυτική, τοπικά 6 μποφόρ, τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό της Δυτικής Ελλάδας, όπου προβλέπεται με νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά, όπου πιθανόν το απόγευμα να εκδηλωθούν και πρόσχερες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 ως 21 βαθμούς Κελσίου. Ας περάσουμε τώρα στον καιρό μερικών πόλεων, όπου σε όλες τις πόλεις προβλέπεται συννεφιά με βροχή σε κάποιες άλλες, με τη θερμοκρασία στην ΑΦΠΑΚΤΟ να κυμαίνεται από 15 ως 17 βαθμούς, στη Μεσολόγγη από 14 ως 17, στην Άμεσα από 11 ως 14, στην Ιταία από 15 ως 18, στο Αίγιο από 14 ως 18, στην Πάτρα από 14 ως 18, στον Πύργο από 17 έως 20, στο Ξυλόκαστρο από 11 έως 20, στο Αργοστόλιο από 15 ως 18 και τέλος στη Ζάκυνθο από 16 ως 19 βαθμούς Κελσίου.